Προχωρούμε με την κυρία Κωνσταντούλα Χαβέλα, τα ευρήματα από το Αρχαίο Νεκροταφείο Τούμπας Θεσσαλονίκης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από τον Πελεκίδη στον 21ο αιώνα. Καλημέρα και από μένα. Όντας στο μουσείο της καρδιάς μας, ας μετακινηθούμε στο χώρο που θα χτυπά για πάντα η δική μου αρχαιολογική καρδιά, η τούμπα. Ο αρχαιολογικός χώρος της Τούμπας της Θεσσαλονίκης εκτείνεται σε ένα υψίπεδο ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τον κονικό ολοφίσκο με στρώματα της εποχής του Χαλκού, της εποχής του Σιδήρου και ιστορικών χρόνων και τον τραπεζοειδή σχεδόν επίπεδο χώρο γύρω από το ολοφίσκο με στρώματα πάλι από την εποχή του Σιδήρου μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του, με το οποίο ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους της κεντρικής Μακεδονίας, είναι το ύψος των επιχώσεων που φτάνει τα 23 μέτρα. Έξω από τα όρια του αρχαίου οικισμού έχουν εντοπιστεί υπολείμματα σποραδικών εγκαταστάσεων διαφόρων εποχών και εκτεταμένο νεκροταφείο ανατολικά, δυτικά και νότια του οικισμού που χρονολογείται από τον 8ο έως και τον 3ο αιώνα π.Χ. Το ροζ είναι εκεί που εντοπίζονται οι τάφοι της εποχής Σιδήρου, το κόκκινο είναι οι τάφοι από τον 7ο μέχρι και τον 4ο αιώνα π.Χ. και το μικρό μπλε είναι τάφοι που χρονολογούνται στον 3ο αιώνα. Οι πρώτες ανασκαφές στο αρχαίο νεκροταφείο της Τούμπας χρονολογούνται το 1918 και πραγματοποιήθηκαν από τον έφορο αρχαιοτήτων Ευστράτιο Πελεκίδη. Σύμφωνα με τις αναφορές του, κατά τη διάρκεια εργασιών στο στρατόπεδο Εμπειρίκου, το οποίο βρισκόταν ανατολικά της Τούμπας, εντοπίστηκαν τάφοι με αρκετά κτερίσματα του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., στα οποία αναφέρονται και τα πρωτοσέλιδα της εποχής, όπως το Φύλλο της Μακεδονίας, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 1918. Τα ευρήματα αυτά των ανασκαφών, βάσει και του αριθμού καταγραφής τους, μυθή τα 300 και εξής, αποτελούν κάποια από τα πρώτα ευρήματα που εντάσσονται στις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πάνω από 100 αγγεία, τοπικά, κορινθιακά, αττικά, ιωνικών εργαστηρίων της Ανατολικής Ελλάδας, που χρονολογούνται από τον 7ο μέχρι και τον 4ο αιώνα π.Χ. Περιορισμένα ήταν τα γυάλινα αγγεία που εντόπισε. Σημαντικός ήταν και ο αριθμός των μεταλλικών αντικειμένων που εντοπίστηκαν, κυρίως χρυσών, όπως επιστόμια, ταινίες, διαδήματα, χρυσές χάντρες και ενότια, αλλά και ασημένιων, χάλκινων κοσμημάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, σιδερένιων εγχειριδίων, καθώς και πύλινων γυναικείων πρωτομών. Το 1985, με αφορμή τον εορτασμό των 2.300 χρόνων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, η αείμνηστη Ιουλία Βοκοτοπούλου, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του αρχαίου οικισμού στην Τούμπα και την άμεση συνάφειά του με την αρχαία Θέρμη, κάτι άλλωστε που είχε επισημανθεί και από τον ίδιο τον Πελεκίδη, συμπεριέλαβε ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών στην έκθεση Θεσσαλονίκη από τα προϊστορικά μέχρι και τα χριστιανικά χρόνια. Όσον αφορά τώρα στη θέση που εντοπίστηκαν οι τάφοι αυτοί, η επισήμανση του Πελεκίδη ότι βρέθηκαν εντός του στρατοπέδου Εμπειρίκου στάθηκε η αφορμή για τη χωροθέτηση από τους Ευκλήδη και Ανδρέου στα ανατολικά του αρχαίου οικισμού και βόρεια της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Στη φωτογραφία αυτή, νομίζω, δεν έχω βρει πότε ακριβώς τη χρονολογία που έχει τραβηχτεί. Είναι η λήψη είναι από την κάτω τούμπα. Στο πρώτο βελάκι φαίνεται ο αρχαίος οικισμός, υπολογίζω ότι είναι γύρω στη δεκαετία του 50, και στο άλλο βελάκι, που είναι μέσα σε ένα κόκκινο τετράγωνο, είναι το λεγόμενο σπίτι του στρατιώτη, το οποίο το είχε χτίσει ο Βενιζέλος. Το ξέρουμε ότι το σπίτι του στρατιώτη ήταν εντός του στρατοπέδου Εμπειρίκου. Επομένως, εντοπίζεται το στρατόπεδο Εμπειρίκου κάπου ανάμεσα σε εκείνο το σημείο, το κόκκινο, που βρίσκεται λίγο πιο ανατολικά από τη σημερινή εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και έφτανε μέχρι τα όρια του οικισμού της Τούμπας. Βέβαια, με βάση και τις ανασκαφές που έχουν γίνει, εδώ έχω βάλει με μόβ είναι οι τάφοι που έχουν βρεθεί πιο κοντά στον αρχαίο οικισμό. Τα κόκκινα είναι τα οικόπεδα που έχουμε σκάψει και έχουν εντοπιστεί τα οικιστικά κατάλοιπα. Υπολογίζουμε ότι το στρατόπεδο Εμπειρίκου και κατά συνέπεια ο χώρος που βρέθηκαν οι τάφοι από τον Πελεκίδη είναι στην περιοχή αριστερά και δεξιά της σημερινής οδού Αγίας Μαρίνας.
Η επόμενη ανασκαφή στο νεκροταφείο χρονολογείται το 1939 και γίνεται από το Μακαρόνα, ο οποίος αναφέρει: «Εντός του περιβόλου του τρίτου όρχου αυτοκινήτων παρά την Τούμπα, απεκαλύφθη κυβωτιόσχημος απλού τάφος, εκτισμένος και κεκαλυμμένος, διεργασμένων ασβεστολιθικών πλακών. Εντός αυτού ευρέθησαν εις σκύφος μελαμβαφής, εις αρίβαλος εκ των τελευταίων Κορινθιακών και 4 χρυσά ελάσματα με εμπίεστα γραμμικά κοσμήματα, πάντα αναγόμενα εις τον 5ο αιώνα π.Χ.». Από το 1994 και κυρίως μετά το 2000, ένας σημαντικός αριθμός τάφων, περίπου 350, ερευνήθηκαν στο αρχαίο νεκροταφείο της Τούμπας, τα κτερίσματα των οποίων φυλάζονται στο σύνολό τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και μάλιστα κάποια εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στις νέες θεματικές εκθέσεις του. Τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη οργανωμένου χώρου των νεκρών του οικισμού χρονολογούνται στην εποχή του Σιδήρου και πιο συγκεκριμένα στον 8ο αιώνα. Πρόκειται για περιοχές σχετικά απομακρυσμένες, με την απόστασή τους να κυμαίνεται από τα 400 έως τα 800 μέτρα από τον οικισμό. Από τον 7ο και μέχρι το τέλος του 6ου με αρχές 5ου αιώνα, ο χώρος ταφής των νεκρών αλλάζει και μετακινείται σε περιοχές πιο κοντινές στον οικισμό, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και χώρος στα βορειοανατολικά. Συναντούμε ατομικούς εντεφιασμούς κατά κύριο λόγο ενηλίκων και λιγότερο παιδιών. Πρόκειται για απλούς ελλειψοειδείς λάκους ανοιγμένους στο φυσικό έδαφος, οι οποίοι μπορεί να έχουν και χτιστά τυχώματα. Περιορισμένη είναι η παρουσία βαθών λάκων, ενώ για πρώτη φορά κάνουν την εμφάνισή τους οι μονολιθικές σαρκοφάγοι. Ο τύπος του κυφωτιόσχημου αντιπροσωπεύεται μόνο από δύο παραδείγματα. Οι νεκροί θάβονται αποκλειστικά σε ύπτια στάση, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τον προσανατολισμό Ανατολή-Δύση. Σε ποσοστό 78% φέρουν κτέρηση, ενώ οι ακτέριστοι τάφοι αφορούν κυρίως σε παιδικές σταφές. Στους κτερισμένους, το 51% φέρει τόσο αγκία όσο και μη κεραμικά αντικείμενα, το 41% μόνο αγκία, ενώ το 8% μόνο μεταλλικά αντικείμενα. Τα αγκία των τοπικών κεραμικών εργαστηρίων εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα. Στην επίσεκτη κεραμική παρατηρήθηκε προτίμηση στα κορινθιακά αγκία, ενώ περιορισμένη είναι η παρουσία των Ιωνικών και των Αττικών αγκίων. Τα μη κεραμικά αντικείμενα αφορούν σε μεταλλικά και σε χάντρες από κεχριμπάρι, οστό, πυλό και γυαλί. Στα μεταλλικά κυριαρχούν τα χρυσά και ακολουθούν τα χάλκινα, τα σιδερένια και τα ασημένια. Τα χρυσά δεν περιορίζονται μόνο σε ρομβόσχημα επιστόμια, αλλά συναντούμε ταινίες, εποφθάλμια, χάντρες και δαχτυλίδια. Τα χάλκινα και τα ασημένια σε ψέλια, ενότια, πόρπες, περώνες, δαχτυλίδια. Ενώ τα σιδερένια είναι σχεδόν όλα εγχειρίδια. Από όλους τους τάφους του νεκροταφείου θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ομάδα τάφων που χρονολογούνται κυρίως τον 6ο αιώνα σε μία προσπάθεια αναζήτησης κοινωνικών και εθνικών ταυτοτήτων στην Προκασάνδρεια Θεσσαλονίκη. Πρόσφατες συζητήσεις στην αρχαιολογική θεωρία και τις ταφικές πρακτικές έχουν τονίσει ότι οι ταφές δεν αντικατοπτρίζουν απλώς την κοινωνική πραγματικότητα και ότι τα νεκροταφεία πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την ανακατασκευή της κοινωνικής δομής των κοινοτήτων, καθώς και για την κατανόηση της ιδεολογικής και συμβολικής σημασίας των τάφων. Για το λόγο αυτό, οι ταφικές πρακτικές πρέπει πάντα να εντάσσονται στο συνολικό κοινωνικό τους πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από την πολιτιστική παράδοση, την ιστορία και τις πολιτικές στρατηγικές. Θα ήθελα περισσότερο να επικεντρωθώ στο δίπολο πλούσιοι και φτωχοί. Ένα δίπολο που από την αρχή της καταγεγραμμένης ανθρώπινης ιστορίας ήταν ο κανόνας παρέγει εξαίρεση. Σε ένα σύνολο 70 τάφων, 28 φαίνεται να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους, κυρίως λόγω του πλούτου των κτερισμάτων τους. Ο χαρακτηρισμός πλούσιοι βασίζεται κυρίως στην παρουσία των χρυσών αντικειμένων, καθώς και κάποιων εξωτικών, όπως είναι οι χάντρες από κεχριμπάρι. Όσον αφορά στον όρο φτωχή, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι χρησιμοποιήθηκε για όλους τους τάφους που δεν έφεραν χρυσά ή εξωτικά αντικείμενα. Τόσο οι φτωχοί όσο και οι πλούσιοι τάφοι παρουσιάζουν διάφορες διαβαθμίσεις φυσικά. Οι λεγόμενοι πλούσιοι τάφοι εντοπίζονται σε τρία διαφορετικά σημεία του αρχαίου νεκροταφείου. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού στη σημερινή περιοχή της Τριανδρίας. Πρόκειται για 6 τάφους, εκ των οποίων οι 4 είναι απλοί λακοειδείς και οι 2 σαρκοφάγοι ή μία συλλημένη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσανατολισμός τους, καθώς ακολουθεί τον άξονα βορρά-νότο, διαφοροποιείται δηλαδή από αυτόν που ακολουθείται σταθερά ανατολή-δύση στο υπόλοιπο νεκροταφείο, και επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο, δηλαδή οι άνδρες έχουν το κεφάλι στα νότια και οι γυναίκες στα βόρεια. Δεν το συναντούμε στο υπόλοιπο νεκροταφείο. Οι 3 τάφοι, 2 λακοειδείς και 1 σαρκοφάγη και 1 σαρκοφάγος χρονολογούνται στο 2ο, 4ο του 6ου αιώνα και ανήκουν σε άνδρες. Τους νεκρούς συνόδευαν από μία ιωνική κύλικα και ένας αρίβαλος, άλλοτε κορινθιακός και άλλοτε ιωνικός. Χρυσά επιστόμια και ελάσματα και σιδερένια εγχειρίδια.
Το πιο ενδιαφέρον όμως αντικείμενο είναι ένα είδος σιδερένια ζώνης με σπυροειδείς απολύξεις, η οποία τοποθετούνταν περιμετρικά της μέσης του νεκρού, και ανάλογες ζώνες μας είναι γνωστές από την Τράγυλο, τη Γαλυψό και τη Μεσολακιά Σερών και έχουν ταυτιστεί από την κυρία Κουκούλη με την ομιλική μήτρα. Στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. χρονολογείται η γυναικεία ταφή που εντοπίστηκε σε Λακοειδή τάφο. Αν εξαιρέσουμε τα δύο αγγεία τοπικών κεραμικών εργαστηρίων, παρατηρούμε έναν ιδιαίτερο πλούτο στο συγκεκριμένο. Επάνω στο στόμα της είχε τοποθετηθεί χρυσό επιστόμιο, ενώ στην περιοχή του κρανίου εντοπίστηκαν χρυσά ελάσματα, τα οποία δεν αποκλείεται να κάλυπταν το πρόσωπο. Επίσης στην περιοχή του λαιμού εντοπίστηκε χρυσή ατρακτόσχημη χάντρα. Χάλκινα ενότια, δαχτυλίδια και ψέλια αποτελούσαν τα κοσμήματά της, ενώ χάλκινες τοξωτές πόρπες θα συγκρατούσαν το ένδυμά της, το οποίο μάλλον ήταν διακοσμημένο με χάντρες οστέινες που βρέθηκαν διάσπαρτες σε όλο τον τάφο. Στον θώρακα έφερε γυάλινη οφθαλμωτή χάντρα και μία χάλκινη αμφικονική, ενώ διάσπαρτες ήταν και οι χάντρες από κεχριμπάρι. Στην ίδια ομάδα τάφων ανήκει και η γυναικεία ταφή που χρονολογείται στο 2ο-4ο του 5ου αιώνα. Στον τάφο είχαν τοποθετηθεί δύο εξάλειπτρα, ένα κορινθιακό και ένα τεφρόχρωμο τοπικό και μια αττική κύλικα. Επάνω στα μάτια της νεκρής βρέθηκαν δύο κυκλικά χρυσά ελάσματα με εμπίεστη διακόσμηση, υποφθάλμια, χρυσό επιστόμιο και χρυσή ατρακτόσχημη χάντρα. Ο τελευταίος τάφος της συγκεκριμένης ομάδας, αν και δεν παρουσιάζει τον ίδιο πλούτο με τους υπόλοιπους πέρα από τη χρυσή ταινία, το νεκρό συνόδευε και μία σιδερένια λόγχη, η μοναδική που έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα στο νεκροταφείο της Τούμπας. Ο επόμενος φυσικά πυρήνας εντοπίζεται ανατολικά του οικισμού και περιλάμβανε τους τάφους που ανέσκαψε ο Πελεκίδης και παρουσιάστηκαν παραπάνω. Θα κλείσω με έναν πολύ τελευταίο λεγόμενο πλούσιο τάφο, ο οποίος εντοπίστηκε σχετικά απομονωμένος επί της οδού Ημιτού, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί σε μία μεγάλη λίθινη σαρκοφάγο και στο τελευταίο του ταξίδι συνόδευαν μία μικρή αττική ανθεμωτή κύλικα, χρυσό επιστόμιο, τέσσερα χρυσά ελάσματα, δύο σιδερένια εγχειρίδια και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Οι τάφοι που παρουσιάστηκαν πιο πάνω δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση τους τάφους του Αρχοντικού ή τους τάφους της Ίνδου, ενώ παρουσιάζουν σαφείς διαφοροποιήσεις ως προς την ποικιλία του πλούτου με τους τάφους από τη Νέα Φιλαδέλφια, την Αγία Παρασκευή και τη Θέρμη. Περνώντας τώρα στην αναζήτηση ταυτοτήτων, θα πρέπει να παρατηρήσουμε εξ αρχής ότι παρά τη δημοτικότητα του όρου της ταυτότητας, οι ορισμοί της είναι δύσκολο να βρεθούν. Στον αρχαίο κόσμο είναι εμφανής πολύ διαφορετικοί τύποι ταυτότητας, όπως το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική και επαγγελματική θέση, η θρησκεία αλλά και οι πολιτιστικές και εθνικές ταυτότητες, οι οποίες οι δύο τελευταίες είναι στενά συνδεδεμένες και είναι τόσο εύκολο να τις συγχέουμε. Η εθνική καταγωγή νοείται συνήθως ως μια μορφή ταυτότητας κοινωνικής ομάδας μεγάλης κλίμακας, τα μέλη της οποίας μοιράζονται μια κοινή καταγωγή ή γενεολογία. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι ο κοινός γενετικός δεσμός, αλλά το κατά πόσο τα μέλη μιας ομάδας θεωρούν τους εαυτούς τους ως συλλογικότητα και πιστεύουν ότι έχουν κοινή ιστορία. Έτσι, η εθνικότητα φαίνεται να είναι μάλλον κοινωνικό παρά βιολογικό φαινόμενο. Όσον αφορά στην πολιτιστική ταυτότητα, συχνά επικαλύπτεται με την εθνικότητα. Μια σειρά από διαφορετικούς πολιτιστικούς παράγοντες μπορεί να συνδεθούν με την εθνικότητα μιας ομάδας. Γλώσσα ή διάλεκτος, ένδυση ή σωματική ή διακόσμηση, λατρεία ή τελετουργίες, ταφικά έθιμα. Αυτά και πολλά άλλα συνδέονται συχνά με την εθνική καταγωγή και θα μπορούσαν μερικές φορές να την εκφράζουν, αλλά δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με αυτή. Η προαναφερτής αλληλοεπικάλυψη μεταξύ πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας παρατηρείται στην ερμηνεία των ταφικών πρακτικών δυτικά και ανατολικά του Αξιού κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Λόγω του εξαιρετικού τους πλούτου, οι τάφοι των νεκροταφείων του Αρχοντικού και της Ίνδου, οι οποίοι παρουσιάζουν ομοιότητες με τους αρχαϊκούς τάφους της Βεργίνας, έχουν συσχετιστεί με το φαινόμενο των λεγόμενων πριγκιπικών τάφων. Ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε στον 6ο αιώνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, τα Νότια Βαλκάνια, το εσωτερικό της Ιβηρικής Χερσονήσου, την περιοχή των Άλπαιων, τη Βόρεια Ιταλία, ακόμη και στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Η μεγαλοπρέπεια των εκτερισμάτων που βρέθηκαν σε αυτούς αποτέλεσε την αφορμή για την επεξεργασία διαφόρων κοινωνικών μοντέλων. Ορισμένοι μελετητές ερμηνεύουν τα ευρήματα αυτά ως τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια ενός περιορισμένου αριθμού αρχηγών που γίνονται όλο και πιο πλούσιοι ή ως εκδήλωση ενός κοινωνικού μοντέλου που γίνεται πιο πολύπλοκο με την εμφάνιση μιας επιπλέον ιεραρχικής βαθμίδας ή μπορεί να συσχετιστούν με μια συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο, τα αρχαιολογικά δεδομένα από το αρχαίο νεκροταφείο και τον οικισμό της Τούμπας μας προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση για τις ταυτότητες των κατοίκων της. Βέβαια, η παρουσία κάποιων χρυσών αντικειμένων, κάποια επιστόμια, μερικά φύλλα χρυσού,
και χάλκινων κοσμημάτων ή δύο ή τριών πύληνων αγγείων μπορεί να διακρίνει αυτές τις ταφές σε ενδοκοινοτικό επίπεδο. Αλλά σε διακοινοτικό, η παρουσία των αντικειμένων αυτών απέχει πολύ από το να επαρκεί για τον χαρακτηρισμό οποιασδήποτε ταφής ως πριγκιπικής. Ακόμη περισσότερο, η επικράτηση των τοπικών αγγείων που παρατηρήθηκε στους τάφους της Τούμπας θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεικτική μιας οικονομικά και πολιτικά λιγότερο εξέχουσας κοινότητας. Επίσης, η απουσία εκλεκτικών συμποσιακών συσκευών και ιδιαίτερα των αγγείων μίξης από τους τάφους θα μπορούσε να θεωρηθεί από την άλλη ενδεικτική για την απουσία τέλεσης συμποσίων. Η εικόνα, ωστόσο, που μας παρέχει το πλαίσιο του οικισμού είναι τελώς διαφορετική από εκείνη του νεκροταφείου, ακόμη και ανατρεπτική, θα μπορούσε να πει κανείς. Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. είχε ξεκινήσει μια εκτεταμένη ανακατασκευή του πολεοδομικού σχεδίου, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στον 6ο αιώνα. Ο οικισμός αποκτά έναν αστικό ιστό με ακτινοτούς δρόμους γύρω από το προϊστορικό Λοφίσκο, που διακόπτεται από στενούς δρόμους και σπίτια, τα οποία είναι πολύχωρα και είχαν κατά πάσα πιθανότητα ορθογώνιο σχήμα. Σε αυτά λάμβαναν χώρα όλες οι οικιακές δραστηριότητες, όπως η επεξεργασία τροφίμων, η αποθήκευση, η υφαντοργία, ακόμη και η βαφή υφασμάτων. Μεταξύ αυτών των πολύχωρων οικιών ξεχωρίζουν τουλάχιστον τρεις με εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους. Οι κάτοικοί τους φαίνεται να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την τέλεση συμποσίων, διαθέτουν αρκετά εντυπωσιακό συμποσιακό εξοπλισμό που περιλαμβάνει τόσο αγγεία ανάμειξης όσο και πόσης που εισάγονται κυρίως από την Αττική και την Κόρινθο. Η πολυπλοκότητα του οικισμού της Τούμπας γίνεται ακόμη πιο εμφανής από την παρουσία σε κεντρικό σημείο ενός τελετουργικού κοινόχρηστου χώρου. Πύλινες εσχάρες, πυρές, σιδερένια μαχαίρια και σούφλες, θυσίες μικρών και μεγάλων ζώων όπως ένα αρσενικό ελάφι, συνθέτουν την εικόνα του χώρου όπου λάμβαναν χώρα τελετουργίες. Ένας μεγάλος και ονοτός κρατήρας του Λιδού τοποθετήθηκε στην μεγάλη εσχάρα μαζί με τοπικά κατασκευασμένα αγγεία αποθήκευσης. Σε λίθινους πάγκους τοποθετήθηκαν συμποσιακά σκεύη καθώς και σκεύη που σχετίζονται με την κατανάλωση φαγητού, τόσο εισαγόμενα όσο και τοπικά, ακόμη και μεταλλικά αγγεία. Η διαφοροποίηση στην αρχιτεκτονική και στο μέγεθος των οικιών, οι σημαντικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με συγκεκριμένες οικιστικές μονάδες, καθώς και η συγκέντρωση του εξοπλισμού των συμποσιακών σκευών σε αυτές, αποτελούν ενδείξεις εσωτερικής κοινωνικής διαφοροποίησης. Πιθανώς αυτές οι νέες κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιούσαν τις συστάδες των πλούσιων τάφων, εκδήλωναν την εξουσία τους αφενός μέσω της διαχείρισης του χώρου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες συστάδες για τους τάφους τους, αποκλείοντας τους λιγότερο εύπορους κατοίκους και αφετέρου μέσω της εναπόθεσης στους τάφους τους χρυσών αντικειμένων. Όσον αφορά στη διαφοροποίηση στις λεπτομέρειες των ταφικών εθήμων του νεκροταφείου της Τούμπας σε διακοινωτικό επίπεδο, θα μπορούσε να είναι ενδεικτική μιας εσωτερικής συνοχής και συλλογικής ταυτότητας. Περνώντας όμως στην εθνική ταυτότητα, η επισήμανση πολιτιστικών χαρακτηριστικών ως εθνικών είναι δελεαστική, αλλά η έννοια της εθνικής ταυτότητας είναι αρκετά προβληματική και περίπλοκη, ιδίως στην περίπτωση του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος εξ ορισμού είναι πολυφωνικός. Τα πολιτιστικά γνωρίσματα δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως απόδειξη της κυριαρχίας μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Είναι αντικείμενα, στήλοι, πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τροποποιηθούν για να ταιριάζουν σε διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες και διαφορετικά ιστορικά πλαίσια. Επιπλέον, στις περιοχές ανατολικά του Αξιού, όπου σύμφωνα με την Edith Hall, «Ethnic groups shade off into one another», κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την εθνική ταυτότητα των κατοίκων. Οι ομοιότητες των ταφικών εθήμων των περιοχών αυτών ίσως υποδηλώνουν ένα κοινό πολιτιστικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από την εθνική προέλευση των κατοίκων. Άλλωστε, ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι τόσο αν οι άνθρωποι μοιράζονται ένα γενετικό δεσμό, όσο το αν θεωρούν τους εαυτούς τους ως συλλογικότητα και πιστεύουν ότι έχουν κοινή ιστορία, ακόμη περισσότερο κοινό πολιτισμό. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Κωνσταντούλα Χαβέλα. Μας βάλατε πολλά θέματα, κυρία Χαβέλα. Πρέπει να τα συζητήσουμε μετά.